ποιο είναι το πεδίο ευκαιρίας, τι ήταν αυτό που σας οδήγησε να αποφασίσετε και να κάνετε αυτό που κάνετε τώρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ερώτηση, γιατί είμαι nerd της ηλεκτροκίνησης. Δηλαδή, ξεκίνησα να οδηγάω ηλεκτρικό αυτοκίνητο πριν 4 χρόνια. Και ίσως το κοινό περιμένει να πω τώρα: όλα είναι τέλεια στην ηλεκτροκίνηση, είναι πολύ εύκολο να έχεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Αλλά η αλήθεια δεν είναι αυτή. Δηλαδή, πριν 4 χρόνια, το να έχεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο ήταν μια απόφαση θράσους. Θέλω να το δοκιμάσω, να δω αν μπορεί να βγει. Οπότε, δοκιμάζοντας την ηλεκτροκίνηση, είδαμε ότι μπορούσες όταν καθημερινά πηγαίνεις από το σπίτι σου στη δουλειά σου, μπορούσες να καλύψεις ανάγκες σου. Όταν έκανες ένα ταξίδι στη διαδρομή, έβρισες κάποιους φορτιστές στα ΣΕΑ. Αλλά τι θα συμβεί όταν φεύγεις ένα μονοήμερο και φτάνεις στο Πήλιο και φτάνεις με 10% μπαταρία και κοιμάσαι στο ξενοδοχείο, στις διακοπές σου, ξέροντας ότι την επόμενη μέρα. Αυτό είναι το ερώτημα που νομίζω απασχολεί πολύ κόσμο. Και αυτός είναι και ο λόγος που και εγώ, ας πούμε, δεν θα επέλεγα στην παρούσα φάση να πάρω ηλεκτροκίνητο το όχημα. Επομένως, η λύση ποια είναι. Ζήσαμε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα και είπαμε ότι υπάρχει μεγάλη ευκαιρία σε αυτό που λέμε φόρτιση στον προορισμό. Δηλαδή, όταν φτάσει κάποιος στο ξενοδοχείο του, να μπορεί εκεί που θα φτάσει να υπάρχει φορτιστής. Οπότε έτσι ξεκινήσαμε, αναπτύξαμε ένα λογισμικό το οποίο ήταν καθαρά στοχευμένο έτσι ώστε τα ξενοδοχεία να μπορούν να προβάλλουν στους χάρτες ότι διαθέτουν αυτή την παροχή και στη συνέχεια να συλλέγουν και πληρωμές όταν κάποιος φορτίζει το αυτοκίνητο του στο ξενοδοχείο, έτσι ώστε να μην χάνουν και χρήματα από το ρεύμα τους. Καθώς μεγάλωνε η αγορά, γιατί η αγορά έχει μεγαλώσει αρκετά, αρχίσαμε να προσθέτουμε λύσεις, βάζοντας ας πούμε λύσεις για εταιρικούς στόλους που θέλαν αντίστοιχα όπως τα στελέχη είχαν συνηθίσει να καλύπτονται τα έξοδα καυσίμων τους, αντίστοιχα να καλύπτουν τα έξοδα ρεύματός τους.